Αποκαλώ γιατί. Εύη, ναι, να με αποκαλείς Εύη και εγώ Αγαπητή Πέτρο, ναι. μου, αγαπητή μου Εύη, θέλω λοιπόν τα δικά σου συναισθήματα, τα δικά σου τα σχόλια και τις δικές σου τις ευχές. Κοίταξε, εγώ το είπα και το πρωί, είμαι σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, γιατί ήδη κυδέψαμε το Σάββατο τον Αλέξη Παπαδημητρίου. Ο Αλέξης Παπαδημητρίου έχει γράψει πάρα πολλά τραγούδια στη Μαρινέλα. Δύο δίσκους κάναμε μαζί, το «Τολμώ» και το «Είσαι μια θύελλα», και ένα έκανα μόνη μου, «Τις μεγάλες κυρίες». Δηλαδή έχουμε ζήσει πολύ μαζί της. Η Μαρινέλα είναι ένας άνθρωπος χαρούμενος γενικά. Ακόμα και μια δυσκολία οικογενειακή ασθένειας την έβγαλε μια χαρά πέρα. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα είναι η ζωή μετά τον Αλέξη και τη Μαρινέλα. Είναι ένα πράγμα που δεν το περίμενα να έρθουν αυτά τα δύο μαζί, κολλητά το ένα με το άλλο. Σε ακούω, είσαι πάρα πολύ συγκινημένη. Το ακούω και το καταλαβαίνω από τον τόνο της φωνής σου, Εύη μου. Θέλω... Ναι, ναι, θέλω να σου πω κάτι άλλο, το είπα και το πρωί. Όταν τελείωνε η ζωή του Αλέξη και τον βάζαμε μέσα στον τάφο, κάποιος μεγάλος συνθέτης είχε τους μουσικούς του, οι οποίοι παίξανε το «Τολμώ». Και σκέφτομαι τώρα τη Μαρινέλα. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν ο ένας άνθρωπος να μην υπάρχει και σε δύο μέρες να αρρωσταίνει τόσο πολύ ο άλλος. Ο άνθρωπος που είπε το «Τολμώ» και που έγινε και επιτυχία. Καλά, δεν μπορώ να πω για τις επιτυχίες. Το μόνο που θα πω ότι είναι τόσο καλός άνθρωπος και φάτος άνθρωπος. Δεν είναι κάποια που λέει «εγώ είμαι αυτή, εγώ κάνω αυτό, εγώ». Δεν την ενδιαφέρει καθόλου. Την ενδιαφέρει βασικά να περνάνε καλά οι συνεργάτες της, να περνάει καλά αυτή μέσα στο στούντιο πριν την ώρα της να έρχεται, να φεύγει αφού είχαμε φύγει όλοι. Έχει πάθος με αυτό που κάνει. Πάθος μεγάλο, αλλά δεν ξέρω, αυτή η συναυλία, και χθες συζήταγαμε φίλια μου και λέω, δεν πρόλαβα ρε παιδί μου με αυτό το θέμα, λέω το Αλέξη, να φύγω, να κανονίσω να πάω στη Μαρινέλα. Και με παίρνει μετά από μία ώρα και μου λέει «έγινε αυτό και αυτό». Και τρελάθηκα. Δηλαδή δεν είναι συγκίνηση αυτό που νιώθω. Είναι μία τρέλα. Πάντως επειδή εσύ την έχεις ζήσει, αγαπητή μου Εύη. Την έχω πάρα πολύ ζήσει. Την έχεις ζήσει. Είναι αυτό το οποίο λες και μας το περιγράφεις με πολύ γλαφυρό τρόπο και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι κοντά μας σήμερα, ότι παρά το γεγονός ότι είναι μια τεράστια καλλιτέχνηδα, ένα τεράστιο όνομα τώρα, δηλαδή τι να συζητήσουμε και τι να πούμε, γενναίες και γενναίες έχουν μεγαλώσει με τα τραγούδια της, μας έχει κάνει να δακρύσουμε από συγκίνηση, μας έχει κάνει να χαρούμε, μας έχει κάνει δηλαδή να ζήσουμε κομμάτια της ζωής μας, το ανθολόγιο της ζωής μας μέσω των ασμάτων τα οποία έχει ερμηνεύσει, είναι μια πολύ απλή γυναίκα στην προσωπική πάρα της πολύ ζωή. Απλή γυναίκα. Δεν συμπεριφέρεται δηλαδή σαν ντίβα, σαν στάρ. Ένας όχι, απλός άνθρωπος με πολύ χιούμορ και με πολύ μεγάλο πάθος για τη ζωή. Και αυτό είναι κάτι το οποίο με κάνει αισιόδοξο ότι θα βγει νικήτρια από αυτή τη μάχη την οποία δίνει. Βέβαια η κατάσταση είναι σταθερή, αλλά όπως μας είπε και η κυρία Παγώνη, είναι δύσκολα τα πρώτα 24 ώρα τουλάχιστον. Έτσι. Εγώ επειδή την ξέρω πάρα πολύ καλά, για να μην πω αρκετά καλά, πάρα πολύ καλά, τρεις δίσκοι είναι χρόνια, έτσι, δεν είναι μία μέρα. Βέβαια, βέβαια. Όταν γύρισε και είπε «θα περάσετε καλά, θα περάσετε καλά», δηλαδή «θα περάσουμε καλά» και ξαναεπανέλαβε το «θα περάσουμε καλά», αισθάνθηκα ότι ήθελε να δώσει δύναμη στον εαυτό της. Το ένιωσες αυτό? Ναι, ναι, το ένιωσα. Πότε το πληροφορήθηκες εσύ, Εύη μου? Μια φίλη μου με πήρε, μιλάγαμε μαζί και έλεγα «ρε παιδί μου, δεν πρόλαβα με τον Αλέξη, με τη στεναχώρια μου να κανονίσω να πάω στη Μαρινέλα, να πάμε, να αυτά». Εντάξει, μου λέει τώρα, εντάξει, μη στεναχωριέσαι. Κλείσαμε το τηλέφωνο και μου στείλα αμέσως, με πήρε τηλέφωνο και μου λέει «έγινε αυτό και αυτό». Τι να πω, δεν ξέρω. Σοκ. Μα είναι σοκ όλο αυτό τον καιρό. Είναι όλο αυτό σοκ. Σκεφτείτε ότι έφυγε ο άνθρωπος που έγραφε για τη Μαρινέλα και αρρώστησε μετά η Μαρινέλα.
Και δύο με δύο μέρες διαφορά όλα αυτά. Με δύο μέρες διαφορά. Άνθρωποι που είχαν πάρα πολύ κέφι, που πειραζόντουσαν μεταξύ τους. Είναι από δεν ξέρω. Να ευχηθούμε ταχύ ανάρρωση. Βάλε μια ανατελεία να δώσουμε το λόγο και στον Τάσο Καράμπελα, ο οποίος είναι συνεργάτης. Υπήρξε συνεργάτης της Μαρινέλλας και γνωστός σχεδιαστής μόδας. Κύριε Καράμπελα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κουσούλε. Εγώ βέβαια δεν έχω τη σχέση που είχε η κυρία Δρούζα, που την αγαπώ και πολύ κιόλας, με τη Μαρινέλλα. Αυτό που έχω να πω και θα ήθελα να πω είναι ότι εγώ πιστεύω ότι είναι κάτι πολύ μικρό. Η Μαρινέλλα θα το ξεπεράσει. Είναι πολύ δυνατός άνθρωπος. Δεν έχει να κάνει με την ηλικία. Η Μαρινέλλα δεν είναι ηλικία που γράφει ένα χαρτί. Η Μαρινέλλα είναι πολύ μικρότερη από όλους εμάς, στη διάθεση, στην τόλμη και στη χαρά προς τη ζωή. Είναι πολύ αισιόδοξο το μήνυμα το οποίο μας δίνει, Στάσου. Εγώ θα ήθελα. Δεν θα ήθελα να φανταστώ, γιατί πριν μερικά χρόνια έχασα άλλον ένα μου αγαπημένο, τον Τόλτο Βοσκόπουλο. Δεν θα ήθελα να φανταστώ ότι η Μαρινέλλα θα συμβεί κάτι στη Μαρινέλλα. Δεν θα γίνει. Δεν θα γίνει. Είμαι σίγουρος ότι δεν θα γίνει. Η Μαρινέλλα θα είναι πάλι κοντά μας και πάλι θα κάνει πράγματα. Ίσως αυτή τη φορά με λίγο μεγαλύτερη προσοχή και όχι τόσο να είναι στη λεπτομέρεια. Άλλωστε, και στις τελευταίες εμφανίσεις που θα δείτε, η Μαρινέλλα αλώνησε πάνω στη σκηνή. Δεν ήταν ποτέ στατική. Είναι η Μαρινέλλα. Είναι αυτό. Όταν ανεβαίνει εκεί πάνω, είναι μία άλλη γυναίκα. Είναι άλλο από αυτό που βλέπουμε κάτω ή που μπορεί να συζητήσουμε κατηδίαν. Είναι κάτι άλλο η Μαρινέλλα. Είναι μια γυναίκα η οποία βρίσκεται σε μια διαρκή αένα η κίνηση όταν ανεβαίνει πάνω στη σκηνή. Είναι μια γυναίκα η οποία ερμηνεύει τα τραγούδια με μοναδικό πάθος και είναι αυτό το μοναδικό, η μοναδική σύνδεση την οποία έχει επιτύχει κατά τη διάρκεια αυτών των ετών με όλους όσοι την έχουν απολαύσει και από κοντά και μέσω των δίσκων τους. Δεν ξέρω αν έχουμε κοντά μας και την Πέση την Αργυράκη, την έχουμε τηλεφωνικά την κυρία Αργυράκη. Την έχουμε, κυρία Πατσίδη. Προσοχή, εδώ είμαι. Κυρία Αργυράκη, θέλω... Νομίζω με έχετε καλύψει, με έχουν καλύψει οι αγαπημένοι μου φίλοι που μίλησαν. Αυτό τόσο αισιόδοξο μήνυμα από τον κύριο Καράμπελα, πραγματικά να είναι ανοιχτή η ουρανή και να τα ακούσει ο Θεούλης και να ανατρέψει αυτό το δυσάρεστο το οποίο μας έχει παγώσει. Έχει παγώσει όλη την Ελλάδα. Ήταν ανατριχιαστικό όταν τα άκουσα. Η Μαρινέλλα είναι δυνατή, η Μαρινέλλα δεν έχει ηλικία. Η Μαρινέλλα όταν βγαίνει στη σκηνή είναι 20 χρονών, 20 κιλά, όπως χαρακτηριστικά λίγο αστειευόμενη λέω και για τον εαυτό μου, επειδή όταν βγαίνω ξεχνάω την ηλικία μου. Όλα τα πράγματα βέβαια θέλουν προσοχή. Ήταν μια κακιά στιγμή και ελπίζουμε ότι ο Θεούλης θα βάλει το χέρι του και όλα θα πάνε κατευχήν. Νομίζω, κυρία Αργυράκη, ότι οι προσευχές όλων των Ελλήνων αυτή τη στιγμή και αυτή τη δύναμη, τουλάχιστον έστω και σε νοητικό επίπεδο που μπορούμε να δώσουμε, είναι δίπλα στη Μαρινέλλα, η οποία είπαμε ότι δίνει σκληρή μάχη, αλλά υπάρχουν να τουλάχιστον... Να ενώσουμε τις προσευχές μας. Αυτό ακριβώς εκεί, λοιπόν, αυτό ήθελα να πω εκεί, ήθελα να καταλήξω. Ένα μύθο που οι μύθοι δεν καταραίουν. Είναι ένας μύθος που δεν καταραίει. Και δεν θα καταρρεύσει ποτέ, δεν θα καταρρεύσει. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω για έναν άνθρωπο που συνεργάστηκα μαζί της. Ένιωσα τη δύναμή της, όλοι γνωρίζουμε την αξία της, μια αξία ανεπανάληπτη, μια αξία που εκείνη είχε τον τρόπο να την αναδεικνύει μέσα από τραγούδια μοναδικά, μέσα από συνεργασίες υπέροχες με τους μεγαλύτερους συνθέτες, με έναν υπέροχο παραγωγό, τον κύριο Παπαθεοδόρου, ο οποίος της στάθηκε μέχρι πρόσφατα, ξέρω ότι ήταν δίπλα της και τη συμβούλευε. Και να διορθώσω το ρήμα και να μην το ξαναπώ, είναι δίπλα της και τη συμβουλεύει. Μην πάμε στον παρατατικό, είμαστε στον Ενεστώτα. Στον Ενεστώτα εκεί να μείνουμε. Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω και την κυρία Αργυράκη και την αγαπητή Ευηδρούτσα και την ναι, κυρία... Ναι, θέλω να διορθώσω την Πέση. Εύη μου. Ναι. Ο Αχιλλέος ο Θεοφύλου ήταν πολλά χρόνια παραγωγός της. Πριν από πάρα πολλά χρόνια...
Είχε τον άλλο παραγωγό, τον επίσης πολύ καλό παραγωγό. Τον κύριο Παπαθεοδόρου. Ναι. Εγώ επειδή ήμουν στην ίδια δισκογραφική εταιρεία, έτυχε να ήμουν στην ίδια δισκογραφική εταιρεία και ο κύριος Παπαθεοδόρου ήταν τότε ο παραγωγός της. Γι' αυτό έχω συνδέσει το όνομά του με τη Μαρινέλα, οπωσδήποτε και ο κύριος Θεοδόρου. Όλα τα τελευταία τραγούδια, όλα τα πάντα, θα έχει κάνει ο άλλος παραγωγός. Ο κύριος Θεοφίλου. Γνωστός και μη εξαιρεταίος επίσης. Ο κύριος Θεοφίλου. Αλλά να σας πω και κάτι τώρα που θα σας φανεί μακάβριο. Έχει τόση φωνή η Μαρινέλα. Έχει τόση δύναμη που θα τη φοβηθεί και ο θάνατος και θα την κρατήσει. Λοιπόν, είπαμε ότι οι ευχές όλων μας είναι μαζί της. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους, την κυρία Δρούτσα, την κυρία Παγώνη, την κυρία Αργυράκη, τον κύριο Καράμπελα. Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, πάμε να δούμε ένα βίντεο.